Ποτέ πριν δεν είχα παρατηρήσει τις ομοιότητες ανάμεσα σε ένα άλογο και ένα κοντραμπάσο, σε ένα κλόουν και ένα ακορντεόν, σε ένα ακροβάτι και έναν ντέφι. Παρ' όλα αυτά, είναι όλα μέρος του ίδιου σύμπαντος. Δεν μπορείς να έχεις το ένα χωρίς το άλλο. Αυτό πιστεύω πως είναι το μυστικό του Jean Dufy. Με τις ηχηρές εικόνες του, είναι ο ζωγράφος του ήχου. Michel Tournier. Ο Jean Dufy γεννήθηκε σαν σήμερα 12 Μαρτίου του 1888 στην Χάβρη της Γαλλίας. Ήταν ο μικρότερος αδερφός του γνωστού ζωγράφου Raoul Dufy. Ο Jean γεννήθηκε σε καλλιτεχνική οικογένεια και αυτό καθόρισε την μετέπειτα πορεία του. Η γενέτειρά του διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της καριέρας του ως καλλιτέχνη. Ήταν στη Χάβρη που ο Dufy ανέπτυξε τις πρώτες δημιουργικές του ευαισθησίες, περιδιαβαίνοντας γύρω από το λιμάνι της πόλης και διαβάζοντας Baudelaire, Mallarmé και Rimbaud. Το 1906 ανακαλύπτει στην έκθεση της Χάβρης τον Ματίς, ένας πίνακας του οποίου τον ενέπνευσε ιδιαίτερα, τον Ντερέν, τον Μαρκέ και τον Πικάσο. Το 1912, κυνηγώντας το όνειρό του, ο Jean Dufy πάει στο Παρίσι και εγκαθίσταται στη γραφική Μονμάρτρη. Η θέαση δύο καλλιτεχνικών γεγονότων στην πόλη του Φωτός επηρεάζουν καταλυτικά την καριέρα του. Η κομμωδία «Le Bœuf sur le Toit», που του έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσει τους πιο σημαντικούς Γάλλους μουσικούς της εποχής, και το musical «La Revue Nègre», το οποίο έφερε μαζί το χρώμα και τη μουσική στους πίνακές του, με αποτέλεσμα ο Dufy να ζωγραφίσει κάποια από τα εξαιρετικά του έργα. Το ενδιαφέρον του Jean για τη μουσική ενέπνευσε πολλές απεικονίσεις πιανιστών και ορχιστρών, γεμάτες με ανάλογους χρωματικούς συνδυασμούς. Την ίδια περίοδο εμπνεύστηκε από τους αδερφούς Φρατελίνη, ζωγραφίζοντας τσίρκο και κλόουν και συνδυάζοντάς τα με μουσική και χρώματα. Για την επέτειο των γενεθλίων του σημαντικού αυτού καλλιτέχνη επιλέξαμε το έργο «Αθήνα, η Ακρόπολη», 1955, Λάδι σε Μουσαμά, από τη συλλογή του Παρισιού της Λεβεντίου Πινακοθήκης.